Καλώς ορίσατε, κύριε Λαμπριανίδη, και από πλευράς του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Μιχάλη Αναστασιάδη. Λοιπόν, κύριε Αναστασιάδη, ξεκινώ από εσάς. Φαίνεται υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της επικοινωνίας, στο θέμα της πληροφόρησης. Έχει εγερθεί από τον ΟΑΗ και πάλι ότι πρέπει να ενημερώσουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε για κάποια πράγματα. Εσείς εξακολουθείτε να λέτε όχι σε ένα διάλογο στις υπόλοιπες σας προϋποθέσεις από τη στιγμή που το ζήτημα της αύξησης του προϋπολογισμού το ξεκαθάρισε στην επιστολή του Υπουργός, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ή δεν θεωρείτε σκόπιμο να συνομιλήσετε. Σε έναν διάλογο επικοδομητικό που θα είναι γόνιμος και παραγωγικός, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Πάντοτε ανοιχτοί. Όμως, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή και με δεδομένες τις συγκεκριμένες απαντήσεις τις οποίες έχουμε λάβει τόσο από πλευράς οργανισμού όσο και από πλευράς Υπουργείου, κρίνουμε ότι πρέπει να μελετήσουμε όλα τα δεδομένα εντελεχώς με την βοήθεια και των τεχνοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων, προτού απαντήσουμε επίσημα και προτού αποφασίσουμε για τα παρακάτω μας βήματα. Η επίσημη απάντηση αφορά το κατά πόσον θα πάτε να συζητήσετε, για παράδειγμα, το ζήτημα της ιδιωτικής ιατρικής. Ναι. Επειδή θεωρούμε ότι όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονται στο ψήφισμά μας είναι αλληλένδετες κατ' ουσία. Δεν μπορεί δηλαδή, αφαιρώντας εξορισμού και διαμιάς, τις δύο πρώτες βασικές προϋποθέσεις που θέσαμε στο ψήφισμα και οι οποίες, όπως όλοι γνωρίζετε, απορρίφθησαν από την πρώτη στιγμή. Δεν βλέπουμε εύκολο τον τρόπο, αν δεν υπάρξει ειλικρινής πρόθεση για συζήτηση και αυτών των πτυχών, να δούμε πώς θα βρούμε τις συγκλίσεις στα επόμενα μας θέματα. Δηλαδή, δεν βλέπω τον τρόπο πώς από μόνο του το αίτημα της ιδιωτικής ιατρικής θα επιλύσει το πρόβλημα το βασικό του προϋπολογισμού. Πιθανώς να το επιλύει. Δεν το γνωρίζω. Αλλά διαβλέπω ότι δεν θα είναι εύκολο, αν δεν ληφθούν κάποιες γενναίες αποφάσεις, να γίνει μια εις βάθος μελέτη, χωρίς, επιμένω, για να διασκεδάσω τις όποιες ανησυχίες από πλευράς Υπουργείου ή Συνδέσμου Ασθενών, να αλλάζει και η βασική φιλοσοφία. Με τις ιδιωτικές κλινικές, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος. Υπήρξε μια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά εκφράζουν... Και εμείς τη λάβαμε 2 ώρες πριν. Απλά θέλουν περισσότερη ενημέρωση. Εκείνο είναι το μήνυμα. Δεν λένε όχι, γιατί υπήρξαν, όπως είπε και ο Υπουργός, πληροφορίες που έφεραν κλινικές, ιδιωτικές με πολλές κλίνες να λένε... Αυτές οι πληροφορίες βεβαίως δεν γνωρίζω από πού προήλθαν. Εμείς επίσημη ενημέρωση για αυτή την σύσκεψη του ΠΑΣΥΝ λάβαμε πριν 2 ώρες και η απόφαση νομίζω ήταν σαφής. Εάν μπει μια κλινική η οποία αυτή τη στιγμή εργοδοτεί 20 γιατρούς, αν μπει η κλινική και οι γιατροί δεν μπουν, εκείνη. Της λειτουργίας. Τι γίνεται. Της λειτουργίας. Αν μπουν οι γιατροί, αλλά δεν μπει η κλινική. Αυτά θα ήταν καλύτερα να μας τα απαντήσει ο κύριος Τρόπης. Πάμε όμως και στον κύριο Λαμπριανίδη. Πώς βλέπετε να προχωρούμε. Ο Υπουργός είναι βέβαιος ότι προχωρούμε εντός χρονοδιαγραμμάτων και βρέξει χιονίσει. Μπουν δεν μπουν. Αυτό καταλαβαίνω. Διορθώστε με αν καταλαβαίνω λάθος. Για εσύ θα γίνει. Κύριε Χρυστοδη, συγγνώμη, Δημήτρη. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο στις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού. Ελεύθερα, βέβαια. Όλοι. Διότι, όπως λαμβάνει και ο Υπουργός τις πληροφορίες του, λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίες. Ναι. Γι' αυτό το Διεθνές Φαντ που πιθανώς να έχει συνάψει μια προκαταρκτική συμφωνία. Αν μιλάμε για το ίδιο φαντ, από ό,τι γνωρίζω, οι κλινικές που έχει εξαγοράσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι εκτός συστήματος υγείας. Μάλιστα. Αν αυτό λέει κάτι. Και θα μας πει και ο κύριος Τρόπης. Κύριε Λαμπριανίδη. Εμείς ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει η εφαρμογή του ΙΕΣΥ όπως έχει προγραμματιστεί και οι γιατροί θα συμμετέχουν μαζικά για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το σκοπό του. Και δεν δείχνουν αυτό τα σημερινά δεδομένα. Βλέπετε ανατροπή. Ναι. Θεωρούμε ότι με την παροχή πληροφοριών όπως ζητούν και είναι λογικό να ζητούν τόσο οι γιατροί όσο και οι κλινικάρχες και με κάποιες αλλαγές που είναι διατεθειμένος να κάνει ο ΟΑΗ για να ξεκινήσει το σύστημα και να είναι πιο ασφαλισμένα τα έσοδα των γιατρών,
αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Και πρέπει να προστατεύσουμε το δάσος και να μην το χάσουμε για ένα δέντρο. Υπάρχουν και μικρότερες, οι υπόλοιπες οργανώσεις που είναι κάτω από τη συνομοσπονδία σας, οι οποίες έχουν γίνει, έγιναν δέκτες επιστολών από τον ΠΙΣ, που είναι, ναι, στη διάθεσή τους για να τους λύσει και να τους ενημερώσει περαιτέρω. Θα γίνει αυτός ο διάλογος, έχετε πάρει κι εσείς... Έχουμε πάρει κι εμείς. Ωραία. Δεν έχουμε σκοπό να πάμε σε τέτοιο διάλογο με τον ΠΙΣ, διότι ο ρόλος του ΠΙΣ είναι διαφορετικός. Δεν θα μας ενημερώσει ο ΠΙΣ για το ΓΕΣΥ. Βέβαια, ο ΠΙΣ παρέκαμψε την Ομοσπονδία Ασθενών και αυτό δείχνει σκοπιμότητα. Δεν σας έστειλαν εσάς δηλαδή? Όχι, έχει στείλει μόνο σε οργανώσεις μέλη της Ομοσπονδίας και έχει παρακάμψει την επίσημη φωνή των ασθενών. Και δείχνει που σκοπιμότητα, λέτε? Βέβαια. Ναι. Προσπαθεί να βλάψει την οργάνωση και την Γιατί φωνή. Γιατί να θέλει να τη βλάψει? Διότι είμαστε η μόνη φωνή που δεν έχουμε οικονομικά συμφέροντα και μπορούμε να μιλούμε καθαρά και είμαστε υπέρ του ΓΕΣΥ και είμαστε επίσης υπέρ των συμφερόντων των γιατρών και λέμε ότι πρέπει να αμείβονται δίκαια και οι γιατροί και όλοι οι επαγγελματίες υγείας που θα εξυπηρετούν το ΓΕΣΥ και τους ασθενείς. Είμαστε ξεκάθαροι. Κύριε Τρόπη, δώστε μου σας παρακαλώ ακόμη μία ευκαιρία. Σας επικρίνω, ο κύριος Λαμπρεδής, γιατί μου αρέσει όσον είναι ζεστόν το σίδερο να δίνονται οι απαντήσεις για σκοπιμότητα. Ότι θέλετε να βλάψετε μια φωνή που... Απαντήσω με, πραγματικά με χαμόγελο ειλικρινές, ότι δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Εμείς διαβλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή και δεχόμενοι καθημερινά στα ιατρία μας ερωτήσεις από τους ασθενείς, θέλαμε να αποταθούμε, γιατί θεωρούμε ότι ως θεσμικό όργανο έχουμε αυτό το ρόλο και αυτό το καθήκον, υποχρέωσε μας να ενημερώσουμε και τον τελευταίο ασθενή. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρω το παράδειγμα της παιδιατρικής εταιρείας, η οποία από, ναι, τον Αύγουστο ξεκίνησε μια. Έχετε ερωτήσεις από γονείς που φέρνουν τα παιδιά σας κοντά σας? Τι σας ρωτάνε δηλαδή, πείτε μας, τι σας ρωτάνε για παράδειγμα? Θέλουν να ξέρουν τι θα αλλάξει, κυρία Χριστοφίδου. Ναι. Θα συνεχίσουν να έχουν αυτή τη σχέση που έχουν σήμερα με τον παιδίατρό τους? Θα συνεχίσουν να έχουν αυτή την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που ανέβασαν, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, τους δείχτες υγείας στην Κύπρο, ειδικά για την παιδική ηλικία, σε ζηλευτά επίπεδα? Αυτό τους ανησυχεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, χωρίς να σεβόμενοι απόλυτα το θεσμικό ρόλο της Ομοσπονδίας, με την οποία έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν και θα ξανασυναντηθούμε. Τους έχετε παρακάμψει, έτσι είπε? Δεν έχουμε παρακάμψει κανένα. Απλά απευθυνθήκαμε σε επιμέρους Ομοσπονδίας στην προσπάθεια ακριβώς να ενημερώσουμε για τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά προβλήματα της κάθε ομάδας. Διαφέρουν δηλαδή? Ασφαλώς διαφέρουν. Αλλιώς είναι το τι αλλάζει για κάθε ομάδα ασθενών. Και πώς ενδεχομένως να επηρεαστεί το καλώς νούμενο συμφέρον ενός καρδιοπαθούς, από ενός νεφροπαθούς, από ενός ρευματοπαθούς. Να δούμε αυτές τις ιδιαιτερότητες και αν προκύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες χρειάζονται καινοτόμες θεραπείες, πανάκριβα φάρμακα. Εμείς θέλουμε να... Τα καλύπτει, ρωτάνε, ή δεν τα καλύπτει? Θέλουμε να επικεντρωθούμε, ναι, και στις ανησυχίες και στις αγωνίες, μάλιστα, όλων αυτών. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, καμία πρόθεση, παρόλο ότι είμαστε όλοι μάρτυρες και είμαστε όλοι δέκτες όλης αυτής της, σε εισαγωγικά, αντιπαράθεση που προηγήθηκε τον προηγούμενο καιρό και για την οποία ειλικρινά σας λέω, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να την. Θέλετε σχόλιο πριν πάω στον κύριο Τρόπη, κύριε Λαμπριανίδη, σε αυτά που είπε ο κύριος Αναστασιάδης? Όχι, θεωρώ ότι όλα είναι στο φως της δημοσιοίτας, ο κόσμος βλέπει τι συμβαίνει, μπορούν να σχηματίσουν άποψη καθαρά. Το αφήνετε στην κρίση του κόσμου. Κύριε Τρόπη, αναφέρθηκα κάποια πράγματα. Διευκρινίστε μας αυτό το ζήτημα με τις κλινικές, γιατί στάλει αυτή η ανακοίνωση. Τι γίνεται στην περίπτωση που μία κλινική αποφασίσει να συμβληθεί με τον ΟΑΗ, αλλά οι γιατροί που αυτή τη στιγμή είναι εργοδοτοί, όχι. Και αντιστρόφως. Τι γίνεται αν μία κλινική πει όχι στο ΓΕΣΥ, ενώ κάποιοι από τους γιατρούς που εργάζονται ήδη στην κλινική θέλουν να συμβληθούν? Κύριε Χρυσοφίδου, πρώτα επιτρέψτε μου να πω κάτι σε σχέση με την ποιότητα. Τι να απαντήσω στο ερώτημα σας. Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ ακριβώς έχει σκοπό να αναβαθμίσει την ποιότητα, όχι να υποβαθμίσει την ποιότητα. Επειδή γίνεται πολλής λόγος για την ποιότητα. Η άποψη του ΠΙΣ είναι εντελώς διαφορετική, ότι την υποβαθμίζει. Έχουμε μια διαφορετική άποψη. Μάλιστα, ναι, με τον ΠΙΣ. Ακόμα γιατί... μια διαφορετική άποψη. Ακόμα μια φυσικά η κύρια διαφορετική άποψη έχει να κάνει με τους προϋπολογισμούς και τις αμοιβές. Ναι. Αλλά όσον αφορά την ποιότητα, πρέπει να πούμε ότι
ακριβώς το γεσί υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές για να αναβαθμίσει την ποιότητα. Μέσα από ελάχιστες προϋποθέσεις για να συμβληθεί κάποιος μαζί μας, μέσα από σταδιακή εφαρμογή πρωτοκόλλων, κατευθυντηρίων, οδηγιών, μέσα κυρίως από την ενοποίηση του τομέα της υγείας, μέσα από τον οποίο πλέον οι ασθενείς θα έχουν την επιλογή του ιδιωτικού τομέα με όσους, και δεν θα έχουν μόνο την επιλογή του δημόσιου τομέα. Είναι μέσα από πολλά πράγματα που αναβαθμίζεται η ποιότητα. Οπότε, σκοπός είναι να κάνουμε ένα γεσί το οποίο θα έχει αναβαθμισμένη ποιότητα και όχι ένα γεσί το οποίο να έχει προβλήματα για να τρέχουμε εκ των υστέρων. Μπορείτε να μας απαντήσετε και στα συγκεκριμένα, γιατί να αφήσουμε γενικότητες, τις συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Ναι, όσον αφορά τα συγκεκριμένα, να πούμε ότι εάν μια κλινική είναι συμβεβλημένη με το γεσί για να παρέχει, για παράδειγμα, ενδονοσοκομιακή περιθάλψη, για να συμβληθεί, να πρέπει να δηλώσει και κάποιους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, οι οποίοι είναι συνεργάτες της, για να μπορούν να. Σας λέω το σενάριο. Λέγει η κλινική, αλλά οι γιατροί της δεν μπαίνουν. Λέγει η κλινική, δεν μπαίνουν, αλλά κάποιοι από τους γιατρούς μπαίνουν. Τι γίνεται. Όταν είναι να συμβληθεί μαζί μας. Γιατί ο κάθε γιατρός έχει και αυτήν τη στιγμή τους αστερίσκους του. Όταν μια κλινική να συμβληθεί μαζί μας, σημαίνει ότι να πρέπει να δηλώσει και κάποιους συγκεκριμένους συνεργάτες. Έρχεται πακέτο, εννοείται. Κάποιους συγκεκριμένους συνεργάτες, οι οποίοι θα διενεργούν, για παράδειγμα, αντιανδρονοσοκομιακά περιστατικά, τα οποία θα διενεργεί η συγκεκριμένη κλινική. Το αντίθετο, επίσης, αν κάποια κλινική δεν θέλει να συμβληθεί και υπάρχουν γιατροί εκεί οι οποίοι θέλουν να είναι συνεργάτες σε μια άλλη κλινική, η οποία να θέλει να συμβληθεί, θα μπορούν να το κάνουν. Οπότε υπάρχει ελευθερία και στους γιατρούς και στις κλινικές. Συζητάτε το θέμα της μίας εκ των προϋποθέσεων για την ιδιωτική ιατρική. Όσον αφορά την ιδιωτική ιατρική που γίνεται πολύ δώρος, η κύρια ανησυχία μας εμάς και είναι και η ανησυχία των ασθενών, αντιλαμβάνομαι, έχει να κάνει με το ότι οι δικαιούχοι του γεσί δεν πρέπει να καταλήξουν να είναι δεύτερης κατηγορίας δικαιούχοι. Δεν έχει σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει λεφτά ή είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά, έχει εντελώς ελεύθερα το γιατρό της επιλογής του, χωρίς να περνά από διαδικασίες, αλλά αυτό, του νοσοκομείου, ναι, αυτό, θέλουμε, δηλαδή θέλει το γεσί να το εξορθολογήσει, αν θέλετε. Ακριβώς. Σήμερα έχουμε ένα άδικο σύστημα, με αυτά που περιγράφεται. Ναι. Έχουμε ένα άδικο σύστημα, διότι είτε που κάποιος να πρέπει να περιμένει στις ουρές πολλές φορές του δημοσίου. Άρα στο γεσί δεν θα περιμένει στην ουρά. Είτε που να πρέπει να καταβάλει από την τσέπη του, γι' αυτό έχουμε και πολλά ψηλά δαπάνες που είναι περίπου το 50%, οι οποίες πληρώνονται απευθείας από την τσέπη. Με το γεσί, με την ενοποίηση του τομέα της υγείας, δημόσιος ιδιωτικός τομέας, ελεύθερη επιλογή, αυτό το πράγμα σταδιακά θα διορθωθεί. Και αυτή είναι η κύρια. Σταδιακά, δηλαδή σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε έξι μήνες, πώς είναι η προϋπολογισμή. Μόνο και μόνο που ενοποιείται ο τομέας της υγείας και από την πρώτη ημέρα. Ο καθένας μας θα έχει επιλογή και σε συμβεβλημένους με τον οργανισμό παροχής από τον ιδιωτικό τομέα. Σημαίνει ότι αυτό από μόνο του είναι από την πρώτη ημέρα ένα σημαντικό βήμα προς την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Οπότε, επειδή ξέρετε, ακούμε συχνά τον ΠΙΣ να κάνει συλλογισμούς και επιχειρηματολογία στη βάση του ότι το ΓΕΣΥ δεν θα είναι ικανοποιητικό, άρα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να υποκαταστήσουμε τις υπηρεσίες του ΓΕΣΥ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αν είναι να βάλουμε το ΓΕΣΥ να μην είναι ικανοποιητικό, σημαίνει αποτύχαμε. Το ΓΕΣΥ έχει σχεδιαστεί. Αλλά επειδή έχετε σφαιρικό προϋπολογισμό, αδυνατείτε να δώσετε μια ελάχιστη εγγύηση σε ό,τι αφορά τη μονάδα. Μα ο σφαιρικός προϋπολογισμός. Δηλαδή, αν κάποιος δεν μπορεί να ξέρει να υπολογίσει αν έχει σταθεί. Δηλαδή, πόσο στοιχίζει κάθε φορά το καθεστώ. Ο σφαιρικός προϋπολογισμός του ΓΕΣΥ. Είναι εύλογο να ανησυχεί. Είναι εύλογο να ανησυχούμε σε κάθε μεταρρύθμιση. Αλλά ο σφαιρικός προϋπολογισμός. Όχι γενικά στη μεταρρύθμιση, είμαι συγκεκριμένη. Συγκεκριμένα. Σε αυτόν το θέμα. Συγκεκριμένα. Ο σφαιρικός προϋπολογισμός. Δηλαδή, να μου πει τώρα ο μάστρος μου, ξέρεις τον μήνα να πιάσεις τόσα, τούτα αναλόγως του τάδε, τον άλλο μήνα μπορεί να με πιάσεις τόσα, μπορεί να πιάσεις έτσι, αλλά να μου απαγορεύει ταυτόχρονα να σκώ και άλλη δουλειά. Δεν είναι έτσι, κύριε Χριστοφίλου, διότι με το γεσί τι γίνεται. Λέμε πόσες είναι οι δαπάνες που ξοδεύονται σήμερα στην υγεία, είναι 1 δισεκατομμύριο. Και αυτά δεν είναι δικά μας στοιχεία. Η στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας δημοσιεύονται κάθε χρόνο. Είναι 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο θα είναι και αύριο με το ΓΕΣΥ. Δεν αφαιρούμε δηλαδή δαπάνες. Η στατιστική υπηρεσία είναι για το 2017 κάθε ή για το 2010. Κάθε χρόνο εκδίδει τα στατιστικά τη στοιχεία. Μάλιστα. Οπότε, αν δεν πιστεύουν τις αναλογιστικές μελέτες του ΟΑΗ, τουλάχιστον μπορούν να πιστέψουν τα στοιχεία που εκδίδει η στατιστική υπηρεσία. Συνάδουν, όπως λέγει ο ΟΑΗ, οι στατιστικές ή τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Είναι πολύ συζητημένη
Με τη μελέτη της ΜΕΡΣ. Μια πολύ συζητημένη υπόθεση αυτό με το ύψος του προϋπολογισμού. Εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι. Ναι. Όπως είπαμε πάρα πολλές φορές, αναθέσαμε σε ένα έγκριτο, έγκυρο οίκο να μας αναλύσει όλα αυτά τα στοιχεία και δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάτι. Αλλά από εκεί και. Μιχάλη, συγγνώμη, πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση για να δούμε την σωστή εικόνα στον κόσμο. Ο σύμβουλος σας δεν έχει καμία αναλογιστική μελέτη. Μιχάλη. Ναι, το γνωρίζω. Ο μόνος τρόπος να υπολογίσεις. Έχει διαβάσει όμως αριθμούς που δεν μπορεί ένας γιατρός να έχει πάρει πραγματικά δεδομένα. Ο μόνος τρόπος να κάνει εκτίμηση των δαπανών είναι να κάνει αναλογιστική μελέτη. Αλλά εγώ λέω ακόμα για δεν πιστεύω. Υπάρχουν παραδοχές μέσα στη μελέτη. Εγώ ακόμα λέω για δεν πιστεύετε. Υπάρχουν υποθέσεις μέσα στη μελέτη. Ακόμα εγώ λέω για δεν πιστεύετε τις παραδοχές και τις υποθέσεις που έκαναν οι Μέρσερ σαν αναλογιστές. Τουλάχιστον πιστέψτε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που εκδίδει κάθε χρόνο η στατιστική υπηρεσία. Βεβαίως. Γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω για κάτι που αφορά τον κάθε πολίτη και τον αφήσαμε λίγο πίσω, επικεντρωνόμενοι στις διαφορές σας. Λοιπόν, κύριε Αναστασιάδη. Λοιπόν, για μας είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός φαίνεται ότι θα είναι ελλειπής. Και αυτό θα είναι εις βάρος, ναι, επιμένουμε, της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Άρα θεωρείτε και δεδομένο ότι δεν μπαίνετε. Ή ακόμη έχετε τέτοιες αποφάσεις. Όχι. Εμείς θέσαμε τις προποθέσεις και περιμένουμε να αντιμετωπιστούν με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα με τις οποίες. Σας απάντησα. Σε αυτό όχι, σε εκείνο όχι, αυτό έλατε να το συζητήσουμε. Γι' αυτό επεξεργαζόμαστε. Και δεν πάτε να το γι' αυτό επεξεργαζόμαστε. Όχι, δεν έχουμε αρνηθεί το οτιδήποτε. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία. Και η απάντησή μας, δηλαδή, και η απάντησή μας θα εκδοθεί πολύ, πολύ σύντομα. Μάλιστα. Κανένας άνθρωπος. Σε μια δημοκρατία ζούμε. Όλοι είμαστε υπέρ του διαλόγου, εφόσον φυσικά δεν είναι ένας διάλογος κοφών ή μονόπλευροι παράλληλοι μονόλογοι. Μάλιστα. Αυτό το διάλογο θέλουμε. Από εκεί και πέρα, ένα στοιχείο μόνο για το θέμα της ιδιωτικής ιατρικής. Ναι. Ξεκινάμε με το σκεπτικό του ότι θα έχουμε γιατρούς οι οποίοι θα καταχρώνται το σύστημα και αφήνουμε απ' έξω την πιθανότητα να καταχρεστεί και οποιοδήποτε άλλος αυτό το σύστημα. Δηλαδή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και να βάλουμε τέτοιους περιορισμούς και τέτοιους όρους για τους γιατρούς οι οποίοι θα καταχρώνται το σύστημα σε εισαγωγικά, γιατί αυτό μας λέγεται και αυτό καταδεικνύεται μέσα από αυτούς τους όρους. Συγγνώμη κύριε Αναστασιάδη. Και, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κανόνες ουσιαστικά υπαλληλοποίησης των γιατρών σε ένα καθεστώς δήθεν ελεύθερης οικονομίας και σε εργαζόμενους που θα παραμένουν αυτοεργοδοτούμενοι ως προς τα έξοδα τους. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο σχήμα οξύμορο. Ούτως ή άλλως, αυτή η δικλίδα ασφαλείας που θα δώσει το ισχυρό κίνητρο στους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα σήμερα να μπουν όλοι, γιατί αυτό σημαίνει καθολική πρόσβαση. Ναι. Καθολική πρόσβαση θα έχουμε αν είναι όλοι οι γιατροί μέσα στο σύστημα. Και αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το επιδιωκούμενο. Αλλά. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό με αυτούς τους όρους. Κύριε Λαμπριανίδη, να ρωτήσω κάτι. Αν γίνει έτσι όπως είναι σήμερα, ένας ασθενής ο οποίος. Πάει στο ΓΕΣΥ, πρέπει να κάνει μια επέμβαση, δεν έχει πολύ εμπιστοσύνη, φοβάται λίγο, περιγράφω μια κατάσταση που γίνεται και τώρα. Και έχει την οικονομική ευχαίρεια να πάει στην Αγγλία να κάνει μια επέμβαση, που μπορεί να γίνει και εδώ, αλλά προτιμά να την κάνει στην Αγγλία. Εδώ και οι πολιτικοί μας ηγέτες κάνουν επεμβάσεις στην Αμερική, στην Αγγλία. Γιατί να μην μπορεί να έχει την επιλογή ο ασθενής. Να έχει και το ΓΕΣΥ, αλλά αν εκεί έχει την οικονομική δυνατότητα και θέλει να πάει σε έναν γιατρό που το βλέπει στο ΓΕΣΥ να του κάνει σε μια κλινική που δεν είναι μες στο ΓΕΣΥ, μια επέμβαση είναι νύχτα. Γιατί να μην μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα. Διότι ίσως να είναι και συνυφασμένο το δικαίωμα που ζητούν οι γιατροί με το δικαίωμα του ασθενή. Διότι μπορεί να το κάνει σε άλλη χώρα. Τέθηκε άρα ποτέ δεν υπάρχουν δύο ταχύτητες. Ερώτημα για την ιδιωτική παιδεία, κυρία Χριστοφίδου, και δεν το έχω ακούσει. Ναι. Τέθηκε ποτέ ερώτημα. Αφού να μπορώ να πάω, αν έχω εγώ τα λεφτά, να μπορώ να πάω και στην Αγγλία. Να μπορώ να πάω και στην Αμερική. Γιατί να μην μπορώ να πάω και μέσα στον τόπο μου, άμα θέλω κάτι περισσότερο ίσως. Διότι να απαγορεύεται. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει τάξη και πειθαρχία και δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι θα λειτουργούν η προσφορά των υπηρεσιών ισότιμα, κάποιοι θα μπορούν εύκολα να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα.
και να δημιουργούν τεχνητά λίστες αναμονής για να αναγκάζεται ο ασθενής να πληρώνει για να εξυπηρετείται πιο νωρίς. Μα δεν το σχέδιο θα πληρώσει. Επιτάσσουμε τους γιατρούς δηλαδή, και Δημήτρη μου. Όχι, επιτάσσουμε τους γιατρούς. Όχι, και ήθελα να πω. Τους αφαιρούμε το δικαίωμα να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα, όπως λέει και ο νόμος. Λογονοτροπίας. Μα ελεύθερα θα το ασκούν το επάγγελμα τους και θα πληρώνονται μέσα από μια ασφάλεια που θα πληρώνουμε όλοι μας. Είτε είμαστε σοβαρά ασθενείς είτε όχι. Όμως θα ήθελα να πω κάτι πριν. Εγώ θεωρώ ότι ο ΑΗ θα επιβραβεύει τους γιατρούς που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν θα τους τιμωρεί απλά. Θα τιμωρεί αυτούς που πρέπει να τιμωρηθούν. Εγώ και ακόμα η λέξη τιμωρία. Για τις επιλογές. Γιατί να στερείται την επιλογή. Από τη μια ο γιατρός, εάν θέλει να κάνει την ασκή την ιδιωτική ιδιωτική στον ίδιο τομέα, αλλά και ο ασθενής, διότι αν δεν έχει τα λεφτά. Δεν έχει δέντρο που φυτρώνει λεφτά και λέει να με αναγκάσει. Έχω λίστα να αναμονήσω, αλλά αναγκάζομαι να πληρώσω. Αφού δεν τα έχω τα λεφτά. Όταν ένα γεσί δουλεύει καλά, θα χρειάζεται οποιοδήποτε να πάει αργά τη νύχτα. Αν δεν δουλεύει καλά, να το κάνουμε να δουλεύει καλά. Θέλω να πω κάτι. Είπατε για πλούσιους και φτωχούς. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Αναφέρομαι και εγώ σε στοιχεία, γιατί φαίνεται το χάσμα οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο πλούσιος έχει πιο εύκολη πρόσβαση, καλύτερες υπηρεσίες παρά ο φτωχός. Όμως ακόμα και ο πλούσιος που θα φτάσει σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του, θα καταλήξει στο δημόσιο νοσηλευτήριο, είτε είναι ανήλικος. Σήμερα καταλήγουν. Ναι. Να μην μηδενίσουμε το έργο των δημοσίων. Εκεί υπηρετούν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοί μας, προσφέρουν έργο καθημερινά, υπό αντίξωες μάλιστα έχουν συνθήκες. Έχουν αντίξωες συνθήκες, ταλαιπωρείται ο κόσμος, συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου, αλλά πρέπει να το υπερασπιστώ και να το αναδείξω. Υποαμείβονται. Και υποαμείβονται. Ακριβώς. Άρα... Υπάρχουν στοιχεία για το πώς οι Κύπροι επέλεξαν, όχι εστάλησαν από το Υπουργείο, επέλεξαν να εμπιστευτούν νοσοκομεία του εξωτερικού αντί στην Κύπρο, είτε ιδιωτικά είτε. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Θα έχει ενδιαφέρον. Για εμάς είναι ενδιαφέρον να προσφέρουμε ένα σύστημα υγείας που θα έχουν όλοι οι άνθρωποι ισότιμη πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες υγείας. Προβλήματα θα υπάρξουν και αδυναμίες τις οποίες πρέπει να λύσουν. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει. Ναι. Κάποτε πρέπει να ξεκινήσει. Δεν έχουμε επιλογή. Μπορεί να ξεκινήσει με όχι μαζική συμμετοχή των γιατρών. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Θεωρώ λογικό ότι θα ξεκινήσει με μαζική συμμετοχή των γιατρών. Εάν δεν είναι μαζική, μπορεί να ξεκινήσει σωστά. Γιατί η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων είναι, θεωρείται εκ των όνων κάνευ σύμφωνα με τον Υπουργό. Εμείς σίγουρα δουλεύουμε στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων, κυρία Χριστοφίδου, και εμείς θεωρούμε ότι στο τέλος της ημέρας θα μαζευτεί η πλειοψηφία των γιατρών που χρειάζονται για να εξυπηρετούν με επάρκεια και ποιότητα τον κόσμο. Plan B. Δεν μαζεύονται όσοι χρειάζονται. Μαζεύονται κάποιοι. Μπορεί να ξεκινήσει. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μαζευτούν εκείνος ο. Ο τρόπος που φαντάζεται είναι σαν να και μου λέτε δεν μπορεί να ξεκινήσει. Μπορεί ή δεν μπορεί. Είπαμε ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε ποιοτική. Ξέρουμε τον στόχο. Μπορεί ή δεν μπορεί. Να ξεκινήσει χωρίς να έχουμε γιατρούς. Χωρίς να έχετε επαρκή αριθμό γιατρών για να ξεκινήσει. Για να έχουμε επαρκή ποιότητα, κυρία Χριστοφίδου, πρέπει να έχουμε και επαρκή αριθμό γιατρών. Θα φροντίσουμε να έχουμε όσους γιατρούς χρειάζονται για να υπάρχει ποιοτική υγεία. Δεν κάνουμε το γεσί για να μην είναι ποιοτικό. Γενικά. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Μπορεί να ξεκινήσει. Και, ξέρετε γιατί ρωτώ. Γιατί από την 1η Μαρτίου, και διορθώστε με το 19, αρχίζουν να γίνονται εισφορές. Mm-hmm. Θα αρχίζει να αποκόπτεται ένα ποσοστό, θυμίστε με ποιο είναι το ποσοστό από τους μισθωτούς. 1,70. 1,70 σε αρχική φάση, το οποίο κλιμακωτά αυξάνεται. Mm-hmm. Θα έχουν κάθε μήνα 1,70 λιγότερα λεφτά στο μισθό τους για να ενισχυθεί το γεσί. Θα μπορώ εγώ που το Μάρτιο, από την 1η του Μάρτιου θα μου αποκοπεί, να έχω εκείνη την μεθεπόμενη να αρρωστήσω, να ακολουθήσω τη διαδικασία που περιγράψετε και να είμαι δικαιούχα και να έχω την υπηρεσία μου. Βεβαίως. Αμέσως. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή... Άρα ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρει ότι με το που αρχίζουν οι εισφορές, 1η του Μάρτη, εγώ 2 του Μάρτη μη κακομπάθω κάτι, είμαι καλή με βάση την νομοθεσία είναι 1η του Άρα από την 1η του Έκτου, ναι, γιατί είναι για τον μήνα Μάρτιο που θα έχω πει, μπορώ να έχω πρόσβαση. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε και αυτό θα κάνουμε. Διότι, όπως σας για ένα χρόνο μόνο στην πρωτοβάθμια, κύριε Χριστοφίδου, έχετε πρόσβαση. Τι εννοείτε, πού θα με παραπέμπει, δηλαδή ας πάσω το πόδι μου και πρέπει να παραπέμψει σε ορθοπαιδικό, πού θα με παραπέμψει. Θα μπορεί να σας παραπέμψει.
Πού, εντός ΓΕΣΥ ή είναι από να πληρώσω και έξω. Η πρώτη φάση του ΓΕΣΥ περιλαμβάνει την έξω νοσοκομεία και φροντίδα υγείας. Δηλαδή των προσωπικών ιατρών, των ειδικών ιατρών, τα φάρμακα και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Παράδειγμα συγκεκριμένο. Πέφτω από τη σκάλα. Μάλιστα. Πάω στο νοσοκομείο, στην κλινική που είναι συμβεβλημένη με τον ΟΑΗ. Και μου λέει ο γιατρός εκεί, έσπασε το πόδι σου. Πρέπει να πάει σε ειδικό, ορθοπαιδικό, χειρουργό, ξέρω εγώ, μάλιστα, να σου το εγχειρίσει. Ξέρεις, εγχειρίσει. Ναι. Πού θα με στείλει? Στην πρώτη φάση πρέπει να πούμε ότι αν σπάσει το πόδι σου, θα είναι σε τάιπ που να πρέπει να πάει. Τα τάιπ παίρνουν στη δεύτερη φάση. Από τη σκάλα. Πέστε όμως ότι θέλω εγχείρηση, είναι εξειδικευμένη από τη δευτεροβάθμια. Θέλω να δω νοσοκομιακή. Εάν θέλετε εγχείρηση, στην πρώτη φάση δεν είναι οι εγχειρήσει μέσα, δεν είναι στην πρώτη φάση. Για ένα χρόνο δηλαδή, θα έχουμε μόνο την εξωνοσοκομιακή. Μια στιγμή. Αυτό είναι το θέμα όμως της. Σα μιλώ σαν άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Ούτε σαν δημοσιογράφο, ούτε παίρνω τη θέση κανενό. Απλά είναι μια έγνοια. Θα πάει στο νοσοκομείο. Πάω στο νοσοκομείο. Θα πάει στο δημόσιο νοσοκομείο. Θα πάω στο δημόσιο. Η επιλογή μου είναι το δημόσιο δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα που θέλετε. Διότι εγώ για παράδειγμα μπορεί να θέλω να σταματήσω επειδή να πληρώνω γεσί και θέλω να πληρώνω το γεσί μου να είμαι καλυμμένη. Τον πρώτο χρόνο θα πληρώνετε. Την ασφάλεια μου. Άρα, κύριε Χρυσοφίδου, να το ξεκαθαρίσουμε για να μην φύγουμε λαθασμένε εντυπώσει στον κόσμο. Τον πρώτο χρόνο θα πληρώνετε μόνο για την εξωνοσοκομιακή περίπτωση. Εξού και είναι ένα. Δηλαδή. 70%. Δεν θα πληρώνετε δηλαδή για κάτι που δεν θα παίρνετε. Τον πρώτο χρόνο θα πληρώνετε μόνο για εξωνοσοκομιακή και θα παίρνετε εξωνοσοκομιακή. Από το δεύτερο χρόνο και μετά θα πληρώνετε και ενδονοσοκομιακή και θα παίρνετε τα πάντα. Οπότε στον πρώτο χρόνο για ό,τι πληρώνετε θα παίρνετε. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ του τι πληρώνει κάποιος και του τι παίρνει κάποιος. Τώρα είναι αναγκαίο να υπάρξει μια σταδιακή εφαρμογή του. Γιατί αυτή ήταν μια εισήγηση και των συμβούλων, αλλά είναι μια πρακτική που μειώνει το ρίσκο. Δεχόμαστε και σεβόμαστε και τις νομοθεσίες και τα πλαίσια. Απλά προσπαθούμε και εμείς να ασκήσουμε το λειτουργήμα μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο για να ξέρει να μην προκληθεί χάος. Διότι κάποιος μπορεί να νομίζει ότι πλέον πληρώνω, τέλειωσε. Παρετώ, κλείωσε. Σύζω τις ασφάλειες μου που είχα, δεν με καλύπτει τίποτε. Έτσι μετά να μείνω. Έχετε δίκιο ότι ω προ τα θέματα τη ενημέρωση, να ακολουθήσει και από εμά από τον άλλο μήνα μια ευρεία εκστρατεία για να ενημερωθεί ο κόσμος ακριβώς τι περιλαμβάνει τα η πρώτη βήματα. Φάση, ποια είναι τα βήματα για να γραφτεί στο ΓΕΣΥ και είναι απλά τα βήματα για να γραφτεί, τι θα παίρνει, πώς θα τα παίρνει. Μόνο ηλεκτρονικά μπορεί να γραφτεί ή μπορεί να. Μπορεί να γραφτεί και ηλεκτρονικά για ευκολία του κόσμου, αλλά θα μπορεί να γραφτεί και όταν είναι να πάει για πρώτη φορά στον προσωπικό του γιατρό για να το κάνει. Θέλω διευκρινήσεις για αυτά τα ζητήματα των ασθενών. Τι συμβουλεύετε εσείς στον κόσμο, που είσαστε η αρμόδια οργάνωση, ότι πρέπει να κάνει. Ο παραπάνω κόσμος αυτή τη στιγμή έχει την ασφάλιση υγείας του. Τι ποσοστό είναι, 20-25%. 15 με 20%, που μιλάμε για μεγάλους αριθμούς. Τι να κάνει, εντάξει, σε πραγματικούς αριθμούς. Οι οποίες ασφάλειες συνήθως έχουν όρια και μετά καταλήγεις πάντα... Κάποιος ο οποίος είναι ασφαλισμένος, τι του συμβουλεύετε στην πρώτη φάση, στην πρώτη φάση του ΓΕΣΥ να πληρώνει και τα δύο? Θα πληρώνει το κομμάτι της ενδονοσοκομιακής. Στην πρώτη φάση του ΓΕΣΥ. Άρα, να κρατήσει το κομμάτι της ενδονοσοκομιακής του μόνο. Ναι. Αυτό συμβουλεύεται τον κόσμο. Ναι, αφού θα έχει την εξωνοσοκομιακή μέσα από το ΓΕΣΥ. Και σημειώνω ότι για εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι επιτέλους θα έχουμε τους οικογενειακούς γιατρούς, οι οποίοι περιμένουμε να προσφέρουν καλύτερη πρόληψη. Γιατί η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε θεραπεία αφού παρουσιάσει το πρόβλημα. Και είναι κάτι που πρέπει να επενδύσουμε. Οι παιδίατροι το ξέρουν καλύτερα. Και επειδή κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, έχουμε και αυτά τα καλά αποτελέσματα. Πώς διασφαλίζεται η καλύτερη πρόληψη? Με την αμεσότητα που θα έχει ο ασθενής να φτάσει στο προσωπικό γιατρό και θα γνωρίζει ο προσωπικός γιατρός καλύτερα τον κάθε ασθενή. Από ό,τι το γνωρίζει τώρα? Ναι. Η πρόληψη είναι δουλειά όλων των ειδικοτήτων. Δεν είναι μόνο των προσωπικών. Ναι, αλλά η πρωτοβάθμια είναι πολύ σημαντική. Σε πρωτοβάθμιο βαθμό. Αλλά πρωτοβάθμια προσφέρουν όλες οι ειδικότητες και η πρόληψη είναι δουλειά του γιατρού. Το μαθαίνει από την πρώτη μέρα που εντάσσεται στην ιατρική σχολή. Αυτό δεν είναι θέμα ότι περιμένουμε να εισάξουμε τον θεσμό του προσωπικού γιατρού για να ασκήσουμε προγράμματα πρόληψης. Προγράμματα πρόληψης ήδη τρέχουν στον τόπο μας, χρειάζονται ενίσχυση, αλλά δεν είναι θέμα του ΓΕΣΥ για να εφαρμόσει προγράμματα πρόληψης, έτσι για να μην αλλοιώνουμε ναι, αναμένουμε να αναβαθμιστεί αυτό. Ναι, αυτό θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εδώ και χρόνια και ήταν δουλειά του κράτους να το κάνει και να μην περιμένει το ΓΕΣΥ
για να εφαρμόσει προγράμματα πρόληψης. Αγαπητέ Μιχαλία, μου επιτρέπεις, ακριβώς με την εφαρμογή του ηγεσία, έχει δίκιο ο Δημήτρης, θα υπάρχει αυτή η ευκαιρία να αναβαθμιστεί για να μπει σε μια οργανωμένη βάση και μάλιστα οι γιατροί να έχουν και κίνητρα μέσα από τις αμοιβές τους να εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα. Πολύ σωστά είπες ότι μπορούσαμε να το κάνουμε τόσα χρόνια και δεν το έκαναμε. Τώρα πλέον με το ηγεσία. Και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα καθόριζαν τον ακριβή προϋπολογισμό. Και τα πρωτόκολλα. Όχι. Ο προϋπολογισμός δεν καθορίζεται από πρωτόκολλα. Εδώ κάνετε λάθος. Οι προϋπολογισμοί καθορίζονται μέσα από αναλογιστικές μελέτες και μέσα από τα επίσημα στοιχεία. Η αναλογιστική μελέτη θα μας πει και ποια είναι η καλύτερη θεραπεία του διαβήτη και της ισχεμικής καρδιοπάθειας και της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Αυτό περιμένω από αναλογιστές να μου το πούν. Βεβαίως όχι, αλλά το να συνδέουμε τα πρωτόκολλα με τον υπολογισμό του προϋπολογισμού είναι ένα λάθος. Είναι λάθος. Δηλαδή, να συνδέουμε αν ένα πρωτόκολλο ενδεχόμενα και να γλιτώσει λεφτά από τον συνολικό προϋπολογισμό, γιατί να μην το λάβω υπόψη. Να το λάβουμε υπόψη στην εφαρμογή του. Ή αν μια καινοτόμα θεραπεία πραγματικά δεν είμαστε εμείς που ορίζουμε το κόστος. Αυτά είναι η ελεύθερη οικονομία, η ελεύθερη αγορά που τα καθορίζει. Αν απαιτεί ένα αυξημένο κόστος στην αρχή, το οποίο μακροπρόθεσμα θα μου γλιτώσει ζωές και πραγματικά θα είναι cost effective. Μιχάλη, συμφωνούμε ότι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων είναι κάτι που θα επιδιωχθεί μέσα από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και επιτέλους θα υπάρχει και επίσημα η δυνατότητα να γίνει. Για να σας παρακολουθεί και ο κόσμος. Στον κόσμο που δεν ξέρει, τι είναι το πρωτοκόλλο. Εξηγήστε μας για να αντιληφθεί τη σημασία αυτού που συζητάτε. Είναι κάποιες διαδικασίες ουσιαστικά που πρέπει να ακολουθηθούν. Γιατί εισάγουν τις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές καθορίζονται. Άρα σου λέει, με το που έρθει κάποιος ασθενής με αυτόν το σύμπτωμα, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι βέβαια, εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο. Ποτέ δεν είναι ένας αλγόριθμος. Ναι. Υπάρχει όμως ένας κανόνας βήματος. Υπάρχουν ακριβώς βέλτιστες πρακτικές. Και αυτή η εισαγωγή τέτοιων είτε διαγνωστικών είτε θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, μακροπρόθεσμα μειώνει και το κόστος. Και δεν υπάρχουν αυτά τα πρωτοκόλλα. Κυρίως μειώνει τις επιπλοκές. Ναι. Αυτό είναι το ακριβώς. Σημαντικό για εμάς, σαν γιατροί. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πρωτόκολλα. Υπάρχουν χώροι που εφαρμόζονται πρωτόκολλα. Ναι. Ασφαλώς. Πλέον με το ΓΕΣΥ, αυτή είναι το μεγάλο όφελος στο θέμα των πρωτοκολλών. Πλέον με το ΓΕΣΥ, σταδιακά θα μπορούν να εφαρμοστούν επίσημα αυτά τα πρωτόκολλα, να εφαρμόζονται από όλους τους παρόχους που θα είναι συμβεβλημένοι με το ΓΕΣΥ. Για να έχουμε τα αποτελέσματα. Και κλείνω με το ΓΕΣΥ. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Αυτό θα έπρεπε να ήταν προϋπόθεση, αλλά. Αναφορά βέλτιστες πρακτικές, θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν και παντού, στα νοσοκομεία. Είμαστε, ήδη. Δείχνουμε συγκατάβαση και λέμε ότι στην πορεία ναι, θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Γιατί κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό στο παρελθόν. Λοιπόν, επίσης, μια παρένθεση. Μηνύματα που στέλνετε στο λογαριασμό της εκπομπής στο Facebook και θίγετε ζητήματα που κατά την ταπεινή μας άποψη είναι περισσότερον κουτσομπολιά. Με το αν τρώνε με χρυσά κουτάλια ή όχι οι γιατροί, για τα λεφτά, για το έναν. Θεωρούμε ότι για να σεβόμαστε και τους εαυτούς μας και τη δουλειά που κάνουμε κι εμείς, θέλουμε να σας ενημερώσουμε. Αν εσείς έχετε έννοια να μάθετε τι θα γίνει, τι δικαιώματα θα έχετε από την 1η έκτου σε σχέση με το ΓΕΣΥ, να μάθετε, να ξέρετε την ώρα που ακούτε μια συζήτηση για το πρωτόκολλο, τι είναι το πρωτόκολλο. Και η έννοια σας είναι να κάτσουμε να κάνουμε κουτσομπολιών για νούμερα και για χιλιάδες και τα ευρώ. Συγγνώμη, αγαπητέ τηλεθεατή, που αναγκάζομαι να σας απαντήσω έτσι, αλλά συνεχίστε, κυρία Αναστασιάδη. Θέλω να κρατήσω έναν επίπεδο της συζήτησης. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό, δάμε. Ναι, κυρία Αναστασιάδη. Συγγνώμη, αλλά μ' αρέσει να απαντώ στους τηλεθεατές, αλλά με ενοχλεί. Δεν θέλω να ρίξω εκεί. Για μας πώς είναι η ενόχληση όταν τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε όλη αυτή τη λάσπη. Μέσα και... Δεν θέλω να μείνω σε αυτόν τον τομέα γιατί ο στόχος μας είναι αλλού. Σας λέω όμως και σας μεταφέρω ουσιαστικά και την αγωνία και την απογοήτευση και την αγανάκτηση όλου του ιατρικού κόσμου. Γιατί να αντιμετωπίζεται ένας επαγγελματικός κλάδος όπως είναι ο δικός μας, με τέτοια απαξίωση και με τέτοια περιφρόνηση από ορισμένους κύκλους και δεν εννοώ φυσικά τους παριστάμενους για να μην παρεξηγούμε. Μίλησε λιγότερο ο κ. Λαμπρανής και θέλω να του δώσω τον τελευταίο. Ένα στοιχείο μόνο να πολύ σύντομα, να πιάσω, κύριε Αναστασιάδη. Για αυτή την σταδιακή εφαρμογή, εμείς εκφράσαμε από πολύ καιρό τις ανησυχίες και τις ενστάσεις μας. Μα τι, θα πατήσουν ένα κομπίν και ξαφνικά θα γίνουν όλα? Όχι. Δεν παράλογο. Όχι. Αλλά θα μπορούσαν να ληφθούν πρόνοιες οι οποίες να αποτρέπουν πράγματα τα οποία να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς. Κίνδυνο η υγεία του ασθενού. Νιώθετε ότι είναι σε κίνδυνο η υγεία του ασθενού. Όταν ο άλλος με την ελεύθερη πρόσβαση απευθύνεται. Να αφήσουμε τον κύριο Λεμπρανίδη και απευθύνεται στον γιατρό του και διαπιστώνει ότι χρήζει άμεσης θεραπείας γιατί πάσχει από έμφραγμα. Και του λέει. Θα πάει στα επίγοντα.
Άμα παθεί έφραγμα, θα πάει στα επίγοντα, να πάει στον οικογενειακό γιατρό. Θα πάει στα κυρία Χριστοφίδου μου, υπάρχουν πράγματα τα οποία πραγματικά θα θέσουν σε κίνδυνο. Σας το λέω με τα λόγου γνώση. Δεν θέλω να πανικοβάλω κανέναν. Δεν θέλω να προκαλέσουμε. Όχι. Δεν θέλω να πανικοβάλω κανέναν. Προς Θεού. Θέλω να ακούσω, κύριε Λαμπριανή, την κυρία Αναστασιάδη, γιατί τον αφήσαμε. Θα δημιουργήσει δυσλειτουργία αυτή η εφαρμογή. Λοιπόν, κύριε Λαμπριανή. Μπορούμε να συζητούμε για μέρες για τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποτύχει το ΓΕΣΥ. Χρειάζεται η χώρα το ΓΕΣΥ για να πάει μπροστά. Είναι κομμάτι της πρόοδου να προσφέρουμε στον κόσμο εύκολη πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες υγείας. Σήμερα κινδυνεύει η υγεία του κόσμου και ακόμα και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία λάμβαναν επιχορήγηση από το κράτος για να κάνουν συγκεκριμένες επεμβάσεις πριν λίγους μήνες, εφάρμοζαν διαφορετική διαδικασία στους επιχορηγημένους ασθενείς παρά σε αυτούς που έρχονταν και πλέον από την τσέπη τους. Αυτές οι διακρίσεις θέλουμε να σταματήσουν. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα ισότιμο σύστημα υγείας, το οποίο θα μας εξυπηρετεί όλους, ασθενείς, επαγγελματίες, θα μεταχειρίζεται όλους με σεβασμό στα δικαιώματα τους και επιτέλους να συνεργαστούμε για να πάμε μπροστά. Είμαστε πολύ λίγοι για να αναλώνουμε τον χρόνο μας σε τέτοιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Πρέπει να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε μπροστά. Η χώρα χρειάζεται ένα σύστημα υγείας, το οποίο επιτέλους θα προσφέρει αυτό που όλοι θέλουμε. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο τον Δημήτρη να ξεκινήσουμε. Σίγουρα θα υπάρξουν θέματα να λύσουμε. Αν ξεκινήσει στραβά, μπορεί να ισώσει την πορεία. Βεβαίως. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας στον κόσμο που δεν έχει τα στραβά του, κυρία Χριστοφίδου. Που δεν έχει θέματα να επιλύσει. Υπάρχουν και συστήματα που κατέρευσαν. Και συστήματα που επέτυχαν. Αλλά αυτό δεν είναι λόγο να μην έχει σύστημα. Και συστήματα που επέτυχαν. Σύστημα δεν έχουμε σήμερα και βλέπουμε τι παθαίνουμε. Οπότε είναι καλά να έχουμε ένα σύστημα, να βάλουμε τα πράγματα σε ένα σωστό δρόμο και ό,τι προκύψει στην πορεία, εδώ θα είμαστε να τα διορθώνουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Τρόπη, σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπριανίδη, σας ευχαριστώ, κύριε Αναστασιάδη. Πάμε στην Έλενα Τηλουκά, η οποία θα μας ενημερώσει για τις εκδηλώσεις σε σχέση με την επέτειο του Πολυτεχνείου, τις οποίες έκαναν σήμερα φοιτητές και μαθητές. Είχαν συγκεντρωθεί και έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία μετά από μια πορεία που έκαναν. Η Έλενα Λουκά παρακολούθησε και έχει και εικόνες. Θα δούμε και τις εικόνες, έτσι. Καλώς σας μεσημέρι, Έλενα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 45 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την επέτειο των γεγονότων.